Τα καταστήματα εστίασης σήμερα πανελλαδικά έχουν προβεί σε μια 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Το κλάδο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά αυτός ο κατήφορος μετά από μια συνεχιζόμενη κρίση λόγω του κορονοϊού αλλά και την οικονομική κρίση, να τα καταστήματά μας να μην έχουν κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο εμπορικός κόσμος πραγματικά τυραννιέται εδώ και όχι μόνο από την εποχή κορονοϊού αλλά και πιο πριν. Είμαστε αντίθετοι στα μέτρα, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή οι καταστηματάρχες να, για μια λάθος κίνηση να πληρώσουν 5.000 ευρώ πρόστιμο και να έρθουν και αντιμέτωποι με ένα κλείσιμο της επιχείρησης στους 15 ημερών. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση, από τη στιγμή που μας έχει σε ένα άτυπο lockdown, να μας στηρίξει οικονομικά αλλά και να λύσει όλες τις παθογένειες του κλάδου που διαχρονικά μας βαραίνουν. Ζητάμε και άμεση στήριξη του εμπορικού κόσμου με χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από ΕΣΠΑ, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, διότι μπορούμε να πούμε ότι το εμπόριο δεν έχει στηριχθεί όπως άλλες οικονομικές τάξεις. Το εμπόριο δεν έχει στηριχθεί έτσι όπως έπρεπε και θα πρέπει να στηριχθεί άμεσα. Βλέπουμε ότι πάμε σε ένα χειμώνα που τυπικά ή άτυπα έχουμε ένα mini lockdown. Δεν θέλουμε να καθορίζουμε ποιοι πελάτες μας να μπαίνουμε στα καταστήματά μας, αν είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί. Εμείς δεν κάνουμε διαχωρισμούς στους πελάτες μας. Το κράτος το κάνει, εμείς δεν κάνουμε, το τονίσουμε για άλλη μια φορά. Είναι πραγματικά μια κινητοποίηση, μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά που εστίαση και εμπόριο μαζί έχουν κλείσει καθολικά τα καταστήματά τους. Αυτή τη φορά πραγματικά οι καταστηματάρχες δείχνουν ότι δεν αντέχουν άλλο.